Νομίζω ότι εξέφρασε τη γνώμη του ανθρώπου που βλέπει τηλεόραση, αλλά δεν ανοίξε μια επιτροπή, άρα έλεγε ό,τι ήθελε. Κοινώς, ας πούμε στην περίπτωση του Λάκη του Γαβαλά, αυτό που μπορεί να σκεφτόμασταν όλοι, ότι ο κύριος Γαβαλάς μπορεί να θύμισε μια καρικατούρα χθες και ότι δεν είναι αυτό που είναι και ότι δεν θυμίζει κάτι από την παλιά εικόνα, αυτό που έκανε χθες ήταν ελαφρώς ένα... Ήταν λίγο κωμικό θέαμα. Εγώ αυτή όμως την εικόνα είχα για τον Γαβαλά. Ότι τσαλάκωνε τον εαυτό του, έκανε αυτά τα πάρτι και μεταφιεζόταν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο που κάποια στιγμή το περνάει. Λυπάμαι να πω το εξής. Και φάνηκε όταν το ρώτησε ο Λιάγκας, φαντάζομαι ότι το κάνατε στην πλάκα. Και λέει, όχι, το έκανε πολύ σοβαρά. Καρικατούρα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ο χορός της τρελής του Σαγιό. Δηλαδή, μιλάμε κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πήγε εκεί και γύρναγε γύρω-γύρω, πέταγε στον αέρα. Λέω ότι μέσα στην τρέλα του και μέσα στον σαρκασμό του και μέσα στα άλλα, ο Λάκης Γαβαλάς έχει και μια αισθητική. Και χθες αυτό που είδα ήταν ένα τεράστιο καρκάτσουλο χορευτικό και στιλιστικό. Εγώ συμφωνώ με τον Πέτρο. Νομίζω ότι την έχασε. Έλεος να μην χάσει. Του τσινιστώ γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Να μην χάσει το μέτρο γιατί πήγαμε σε βαριά κωμωδία. Εγώ συμφωνώ με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ήταν για τα μπάζα, δηλαδή έλεος. Αυτό όμως δεν ήταν πάντα ο Λάκης Γαβαλάς. Όχι, όχι, όχι. Που διακομωδεί τον ίδιο τον εαυτό του. Όχι, όχι, σε τόσο μεγάλο σημείο, γιατί χθες ο Λιάγκας εμέσως πλην σαφώς του είπε Λάκη το νου σου γιατί τριφωνίζεις. Τριφωνίζεις. Τώρα αυτό είναι... Εμέσως πλην σαφώς. Καλά, αυτό είναι κακό. Εγώ αυτό εισέπραξα. Όχι, εγώ εισέπραξα ότι αυτό που έκανες ήταν νούμερο, ας πούμε, για πλάκα, για γέλιο. Και όταν απαντάει ο ίδιος ότι δεν είναι, εγώ ειλικρινά χθες λυπήθηκα, ήταν ένα σαν. Ένας μεγάλος άνθρωπος που δεν πήγαινε η κίνηση όπως του λέγανε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Με προπόνηση μπορεί να το κάνει γιατί είναι πολύ ελαστικός και έχει κάνει παλιά χορευτής. Λέω ότι αυτό το πράγμα στιλιστικά, αυτό το τέτοιο τον Ερμής. Το Μελισανίδης, έπαθε Μελισανίδης. Ο αρχαίος Ερμής. Συγγνώμη. Δεν θυμόσαστε Ιωάννη Μελισανίδης. Ο Ερμής σε τρανς. Εγώ σου λέω ότι είναι ο Ερμής σε τρανς. Εντάξει, κοίταξε και φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτήκαν και άλλοι παιδιά από την Κριτική Επιτροπή. Ωραία, απλά όταν είσαι στην Κριτική Επιτροπή. Ναι. Επειδή πες για τον Γιώργο, πάντως στο Twitter γράφανε συνέχεια ότι έπρεπε η ψήφος του να μετράει. Αυτό ναι.